Έξω, πώς έμπνε, απ' την Ελλάδα. Οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από προστάτες. Οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από προστάτες. Έξω, ο Σάιμπλε, απ' την Ελλάδα! Έξω, ο Σάιμπλε, απ' την Ελλάδα! Έτσι, ο λαός του πόδους, άρα τη χαμονή! Και πηγαίνει από εδώ, πούς! Έξως, ναέ, χωρίς να τους νικήσεις, δεν θα σταματήσουν! Αν δεν τους σταματήσεις, η Τρόικα προστάτη είναι δυσκεκτική. Ο λαός του πόδου, πάρα τη χαμονή. Και πηγαίνει από εδώ, πούς, ο πρώτος. Ο Σόιμπλε είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα. Είναι ο δυνάστης του ελληνικού λαού. Εκφράζει μια πολιτική που κάνει την Ελλάδα πειραματόζωο και διαλύει και αποσυνθέτει όλη την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η Ελλάδα χρειάζεται μια προοδευτική ανατροπή. Η προοδευτική ανατροπή αυτή θα γίνει σε σύγκρουση με το γερμανικό πολιτικό κατεστημένο και σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο. Αυτή την ώρα η προοδευτική ανατροπή μπορεί να γίνει μόνο από την αριστερά, από μια μεγάλη συμπαραταγμένη αριστερά, από την κυβέρνηση της αριστεράς που θα στηρίζεται στο λαό και στους λαϊκούς αγώνες. Είναι η ώρα όλος ο ελληνικός λαός να ξεσηκωθεί, να εξεγερθεί για να απαλλαγούμε από τη δυναστεία, τη καινούργια δυναστεία Σόιμπλε Μέρκελ, και να απαλλαγούμε και από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ήρθαμε σήμερα εδώ να διαδηλώσουμε στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην απαγόρευση της κουντικής εμπνεύσεως της κυβέρνησης που επειδή ένας υπουργός της Γερμανίας ήρθε να επισκεφτεί το Σαμαρά για να του δώσει συγχαρητήρια για τις απολύσεις που ψήφισαν χθες στη Βουλή, κλείσανε το πρωί το κέντρο της Αθήνας. Εμείς σπάσαμε αυτή την απαγόρευση σήμερα, όχι για να μαρτυρηθούμε μόνο ενάντια στην επίσκεψη ενός υπουργού που αντιπροσωπεύει τις πολιτικές λιτότητας σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στους Έλληνες ομοειδεάτες του, οι οποίοι μαζί συνυπογράφουν και συναποφασίζουν και προωθούν παρέα τις πολιτικές λιτότητας που επικρατούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, πολιτικές που επηρεάζουν και τους λαούς του Νότου, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και τους εργαζόμενους στις χώρες του Βορρά, όπου με το φόβο του πειραματόζωου της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών του Νότου αναγκάζονται να υποστούν και αυτοί μειώσεις ώστε να μην περιέλθουν στην ίδια μοίρα με εμάς. Από εδώ και πέρα εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά φαντάζομαι ότι και το από Σεπτέμβρη και με το άνοιγμα των σχολείων και με μια σειρά από μέτωπα ανοίγουν ακόμα περισσότερο και με ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για το δημόσιο τομέα που κουτσουρεύτηκε άγρια από τα τελευταία μέτρα, ώστε να τους ρίξουμε και να προχωρήσουμε για τις δικές μας μέρες. Στον δρόμο να σπάσουμε τον δρόμο.
Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τα συνδικάτα και τις οργανώσεις αριστεράς. Αντιδρούμε στην παρουσία του Σόιμπλε στη χώρα μας. Ο ελληνικός λαός είναι αντίθετος με όλους αυτούς οι οποίοι τον έχουν καταδύσει τη ζωή του και τον έχουν φέρει ως εδώ. Θα αγωνιστούμε όχι μόνο για να μην να φύγει ο Σόιμπλε, αλλά να ανατραπεί και η κυβέρνηση η οποία μόνο δεινά έχει να επιφέρει στη χώρα μας. Η φιλενάδα σας τώρα είναι εδώ, ρε. Ρε, η σαπίλα, ίσως αιώνας και βάλε. Ο κράτος, τους αγωνιστές από κάτι αλήθες, αλήθες, είναι τα μαρτύρας, αλήθες.